πολλοί συμπολίτες μας με τον τρόπο τους μας έστειλαν ένα μήνυμα, μας ζήτησαν ουσιαστικά περισσότερη δουλειά και λιγότερα λάθη, μεγαλύτερα αποτελέσματα και μικρότερες καθυστερήσεις σε μία πορεία χωρίς υποκριτικές στροφές προς τα δεξιά, προς τα αριστερά ή προς το κέντρο, με κατεύθυνση μόνο μπροστά. Υπό τα νέα αυτά δεδομένα, το 41% των εθνικών εκλογών προφανώς εξακολουθεί και καθορίζει ως τις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027 τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, και αυτοί δεν αλλάζουν. Προς το παρόν όμως υποχωρεί από το προσκήνιο τόσο ως αντιπολιτευτικό φόβητρο περί δήθεν αλαζονίας, όσο όμως και ως αφορμή δικού μας εφησυχασμού ή και ενίοτε έπαρσης, κάτι όχι κατά ανάγκη κακό. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να βλέπει κατάματα τις αδυναμίες της και να τις ξεπερνά, γιατί νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι πολίτες την περασμένη Κυριακή μας έστειλαν ένα μήνυμα: σας εμπιστευόμαστε, αλλά προσπαθήστε περισσότερο. Δεν πιστεύουμε στα λεφτότητα, αλλά έχουμε υψηλές απαιτήσεις από εσάς. Πατήστε γκάζι και όχι φρένο, και σας θέλουμε δίπλα και όχι απέναντι. Όσον αφορά τώρα το υπουργικό σχήμα, επιτρέψτε μου δύο σύντομες παρατηρήσεις. Η σύνθεσή του καθορίζεται πάντα με γνώμονα τις ανάγκες. Η εναλλαγή προσώπων δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά την προσπάθειά μας να γινόμαστε συνέχεια πιο παραγωγικοί στο έργο μας, κάτι το οποίο νομίζω ότι διαπιστώνεται και σήμερα, βλέποντας άλλους συναδέλφους που παλιά ήταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να επανέρχονται, άλλους να αναλαμβάνουν διαφορετικές ευθύνες. Και δεύτερον, βαθιές οργανωτικές αλλαγές στην διάρθρωση των Υπουργείων και τη σύνθεση της κυβέρνησης ναι, μπορούν να αποδώσουν, αλλά μόνο όταν είναι όριμες. Και αυτό, και παρότι δέχτηκα τέτοιες εισηγήσεις για συγχωνεύσεις, μεταβολές, έκρινα ότι αυτές δεν είναι της στιγμής, γιατί κάτι τέτοιο προϋποθέτει πολύ μελέτη και χρόνο αφομοίωσης αυτών των αλλαγών. Δεν έχουμε αυτό το χρόνο αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα επιτελείο μάχης με ένα κεντρικό σκοπό σε καθέναν από τους τομείς πολιτικής στους οποίους προείσαστε, να έχουμε ορατό έργο και αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρόνο. Πάντα κλειδί της επιτυχίας μας είναι και η αφοσίωση και η εργατικότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι δείκτες για τους οποίους δεν θα κρύψω ότι θα είμαι αυστηρός, όπως πολύ αυστηροί, πιο αυστηροί θα έλεγαν οι πολίτες που μας κρίνουν. Υποδεχόμαστε συνεπώς αυτό το νέο ξεκίνημα πιο έμπειροι και πιο αποφασισμένοι, σε μια συγκυρία μάλιστα που η επικράτηση των ιδεών και των θέσεών μας πιστεύω ότι καθρεφτίζεται και στα εσωκομματικά αδιέξοδα της αντιπολίτευσης. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να στραφούμε ακόμα πιο δυναμικά εναντίον των προβλημάτων που είναι και οι αληθινοί μας αντίπαλοι. Ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο, οι μεταρρυθμίσεις μας θα αποκτούν πραγματικό νόημα. Μεταρρυθμίσεις σημαίνει ένα αποτύπωμα στην καθημερινότητα, πείθοντας και τους καχύποπτους πολίτες για τις προθέσεις μας.